σας διαβεβαιώ ότι ο Στέφανος θα είναι πάντως στη μνήμη μας, στη δική μας και θα είναι πάρος γενναιότητας και ηρωισμού για τις τωρινές γενιές και τις μελλοντικές. Σου εύχομαι όταν μεγαλώσει να υπανεί συντάξιό του και να υπερασπίσει τις ίδιες αξίες και αρχές που υπεράσπισε και αυτός με τη ζωή του. Κοίταξε με την άδειά σας. Βαρύσε αυτός ο πράσινος μπέρες, αν χρειαστεί τον τιμήσεις. Το πράσινο μπερέ του και τα παράσημά του πήρε στα χέρια του ανιψιός του. Η ελληνική και η κυπριακή σημαία δόθηκε στους συγγενείς του Στέφανου Τζιλιβάκη, του ήρωα καταδρομέα που σε ηλικία 21 ετών έχασε τη ζωή του το 1974 στην Κύπρο. Επέβαινε στο αεροπλάνο που απογειώθηκε από την πρώτη μοίρα αλεξιπτωτιστών στα Χανιά και καταρρίφθηκε στην Κύπρο στις 22 Ιουλίου στη Μακεδονίτισσα της Λευκωσίας. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έδωσε τα οστά του στους οικείους του για να πραγματοποιήσουν μετά από περίπου 4 δεκαετίες την κηδεία του. Πλήθος κόσμου, συγγενών και φίλων και εκπροσώπων στρατιωτικών και πολιτικών αρχών έδωσαν το παρόν στην κηδεία του εφέδρου ανθυπασπιστή Στέφανου Τζιλιβάκη στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Μεϊντάνι στα Χανιά. Της επιμνημόσυνης δέησης χωροστάτης ο Μητροπολίτης Κηδονίας και Αποκορώνου Δαμασκηνός. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, εν τα πέδρα Πάσχα, την ειδική που λείπηκε στην. Είναι καλό ταξίδι στο Στέφανο και θα τον θυμόμαστε πάντα. Η μνήμη του θα είναι αιώνια, γιατί οι ήρωες πεθαίνουν μόνο όταν τους ξεχνάνε. Και εμείς τον Στέφανο δεν τον ξεχάσαμε και δεν θα τον ξεχάσουμε. Η κηδεία του Στέφανου Τζιλιβάκη πραγματοποιήθηκε με τη μέση ήρωα και στη μία το μεσημέρι ετάφη στον Ιερό Ναό της Αγίας Φωτεινής. Από την ενορία εξοπόλιο Στεφανή, από το χωριό του πατέρα σου, βρήκαμε 2-3 κλαδιά από το χωράφι σας, από τα δαφνάκια. Αθάνατος. Αθάνατος. Νωρίτερα τα λείψανα του τότε λοχεία καταδρομών ξεκίνησαν με πομπή από την πρώτη μοίρα αλεξιπτωτιστών στο Μάλεμε και στη συνέχεια, 43 χρόνια μετά, επέστρεψαν στο σπίτι του στην οδό Νίκου Ξυλούρη στο Μεϊντάνι για έναν τελευταίο αποχαιρετισμό σε ένα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα από τους συγγενείς του, οι οποίοι μόλις είδαν το φέρετρο με την ελληνική σημαία, ξέσπασαν σε δάκρυα και του είπαν «Καλώς όρισες». Τώρα το περιμέναμε, αλλά έστω και αργά, δόξα τω Θεώ, έστω και αργά. Φαντάζομαι εσείς πόσο χρόνο ήσασταν όταν έφυγε ο αδερφός σας? 17 και είμαι 60. Ευτυχώς που δεν είχα φύγει κι εγώ. Στο σπίτι λέγατε τις ιστορίες του, η μητέρα, συνέχεια, ο πατέρας. Μαζί, δίπλα κοιμόμαστε. Μαζί μεγαλώσαμε, μαζί δουλέψαμε. Ήθελα να μου μάθει τη δουλειά, ήταν επιπλοποιός. Με είχε πάρει δίπλα του και μάθανα τη δουλειά δίπλα του. Γύρισαν όλα ανάποδα. Μετά το πέρας της τελετής, η αδερφή του Στέφανου Τζιλιβάκη εξέφρασε το παράπονό της για όλα αυτά τα χρόνια αναμονή στη σωρού του αδελφού της. Η μητέρα της έφυγε από τη ζωή πριν από 3 χρόνια και ο πατέρας της πριν από 9, και ίσως η αναμονή του γιου τους να ήταν ο μεγάλος τους καημός. Επέστρεψε γιατί έγινε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν επέστρεψε έτσι. Οπότε έχουμε κάνει πάρα πολύ κόπο από το 2002, πάρα πολλά έξοδα και ήρθε σήμερα αφού βγήκε η απόφαση. Διαφορετικά δεν νομίζω ότι θα είχε γίνει ποτέ αυτό.